Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, εδώ, έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δίνουμε σήμερα τη δική μας αποφασιστική απάντηση ενάντια στον εμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικάπηλους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στη χυδαία και πρωτοφανή ευρωατλαντική προπαγάνδα. Βροντοφωνάζουμε και διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στη συμμετοχή και αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων. Απαιτούμε εδώ και τώρα να κλείσουν οι αμερικανανοτοϊκές βάσεις, να ξεκομπιστούν από τη χώρα μας, να καταργηθεί η κατάπτυστη και επικίνδυνη ελληνοαμερικανική συμφωνία που βάζει τη χώρα μας και το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που δίνετε σήμερα δυναμικό παρόν στην 40η Μαραθώνια Πορεία, αλλά και σε όλους όσους συμμετέχουν στις πολύμορφες κινητοποιήσεις και δράσεις σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Διημέρου Αντιμπεριαλιστικής Δράσης της ΕΙΔΙΕ. Η φετινή 40η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης συμπίπτει και με την ημέρα της δολοφονίας του γιατρού Βαλκανιονίκη και αντιπροέδρου της ΕΙΔΙΕ Γρηγόρη Λαμπράκη. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε στη σημερινή συγκέντρωση που οργανώνει η ΕΙΔΙΕ και στηρίζουν εκατοντάδες εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος, στέλνουμε το δικό μας αγωνιστικό μήνυμα πειθαρχίας και ανυπακοής στα καλέσματα της κυβέρνησης και των κομμάτων του ευρωατλαντισμού που θέλουν να μας στοιχήσουν πίσω από τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της αστικής τάξης, των επιχειρηματικών ομίλων, των δολοφόνων των λαών ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη σημερινή μαζική συγκέντρωση το κάνουμε για άλλη μια φορά ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση. Δεν θα επιλέξουμε στρατόπεδο ληστών. Μόνη μας ελπίδα είναι η πάλη των λαών. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, ο άδικος συμπεριαλιστικός πόλεμος που μένεται σχεδόν 3 μήνες στην Ουκρανία, με την απαράδεκτη ρωσική εισβολή, η όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, οι τελευταίες εξελίξεις με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας, τα γεγονότα στο πεδίο του πολέμου, η καύσιμη ύλη που έχει συσσωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, η τεράστια συγκέντρωση δύναμης πυρός αυξάνουν τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου. Σημαίνουν συναγερμό για τους λαούς που θα κληθούν να πληρώσουν και με τη ζωή τους το μάρμαρο των ανταγωνισμών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας το στρωμένο δρόμο που βρήκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων, περνά σε άλλο επίπεδο την εμπλοκή της Ελλάδας στα πολεμικά σφαγεία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο. Από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη, από τα νησιά του Αιγαίου στο Ιόνιο, η Ελλάδα έχει γίνει αμερικανονατοϊκό πεδίο βολής, με τις βάσεις του θανάτου όχι μόνο να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην Ουκρανία, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Η γη, η θάλασσα, ο αέρας της χώρας μας, όλες οι στρατιωτικές, αλλά και οι πολιτικές υποδομές, αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, έχουν ενταχθεί στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Αυτό αποκαλύπτει η χρήση τους όλο αυτό το διάστημα για τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων και βαρέως εξοπλισμού με κατεύθυνση το πεδίο του πολέμου στην Ουκρανία, η συμμετοχή στις δεκάδες αμερικανανατοϊκές ασκήσεις που στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από πρόβα πολέμου. Η συζήτηση στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα για την επικύρωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις, που επεκτείνεται αρχικά για 5 χρόνια και στη συνέχεια επαόριστον, ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες βάσεις και δημιουργώντας και νέες, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Στεφαναβίκιο και Λιτόχωρο. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ και η συνάντησή του με τον πρόεδρο Μπάιντεν ένα πράγμα κάνουν ξεκάθαρο.
Η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού τα βρίσκουν, ομονοούν, πίνουν νερό στο όνομα των συμφερόντων των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανάγκες και η ζωή του λαού μπαίνουν στη μέγγενη των ενεργειακών, επιχειρηματικών και πολεμικών συμφερόντων. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ. Τα έδωσε όλα, όπως τα έδωσαν και οι προηγούμενοι. Η κυβέρνηση και τα κόμματα του κεφαλαίου κλείνουν σε όλες τις πτώσεις στην ελληνική εμπλοκή. Δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει διαφορετικά, αφού διαχρονικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο ένας παραλάμβαινε από τον άλλο τη σκυτάλη της εμπλοκής και ανέβαινε κάθε φορά πίστα. Οι όποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις και αστερίσκεις που θέτουν δεν μπορούν να κρύψουν αυτή τη σύμπλευση. Μην ξεγελιούνται όμως, τους προειδοποιούμε. Αυτοί μπορεί να ψήφισαν την κατάπτυστη και επικίνδυνη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις, στο δρόμο όμως χιλιάδες λαού στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα διαδήλωσαν αποφασιστικά την αντίθεσή τους μέσω της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στη Συμφωνία, στην οποία συμμετέχει η ΕΔΙΕ, Εργατικά Σωματεία, Σύλλογοι Αυτοαπασχολουμένων, Φοιτητικοί Σύλλογοι, ΟΓΕ και δεκάδες άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος. Για ένα να είναι σίγουροι, το ρεύμα καταδίκης της αντιλαϊκής πολιτικής και της πολιτικής εμπλοκής που υπάρχει θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας γι' αυτό. Δημοσκόπηση που έκαναν και την εξαφάνισαν μετά από μία μέρα, 85% του ελληνικού λαού είναι αντίθετο με την εμπλοκή της Ελλάδας. Αυτό φοβούνται. Αυτή τη λαϊκή πάλι και αγανάκτηση. Τρέμουν και προσπαθούν να επιβάλλουν σιωπητήριο και καταστολή και βέβαια μια χυδαία προπαγάνδα που εξαπολύεται από τα παπαγαλάκια των μαζικών μέσων ενημέρωσης που είναι στρατευμένοι κυριολεκτικά και με το αζημίωτο, θα λέγαμε, με το τελευταία τροπολογία που έφεραν, που τους ενισχύει πάλι, 78 δόσεις, 100 ευρώ το μήνα, φανταστείτε, δεν δίνουν στους εργαζόμενους, στους άνεργους και σε αυτούς κάνουν και τέτοιες ρυθμίσεις. Η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού μας λιβανίζουν καθημερινά με το επιχείρημα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Ελλάδας, της μετατροπής της, λένε, σε ενεργειακό, μετακομιστικό και στρατιωτικό κόμβο, αποκαλύπτοντας πως οι ενεργειακοί, οι επιχειρηματικοί και οι πολεμικοί σχεδιασμοί πάνε χέρι-χέρι, γιατί αυτοί που κατέχουν τον πλούτο κερδίζουν και στην ειρήνη και καμιά φορά περισσότερο με τον πόλεμο, γι' αυτό και τον θέλουν. Είναι ποτισμένοι με τον ιδρώτα από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Βάφονται με το αίμα των λαών. Και εμείς ρωτάμε, τι σχέση αλήθεια έχουν όλα αυτά με τις πραγματικές ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού μας? Καμία βέβαια. Εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους στις πλάτες των λαών. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι υποκριτική και επικίνδυνη. Δεν ψήφισε, λέει, την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και είναι σκεπτικός απέναντι στο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ, γιατί όπως ισχυρίζεται, δεν έλαβε η χώρα μας παραπάνω ανταλλάγματα. Στο Θεό τους, τι ζήτησαν παραπάνω ανταλλάγματα? Να γίνουν και άλλες βάσεις αμερικάνικες. Να γίνουν στη Σκύρο, στην Κάρπαθο, στη Σκιάθο και μάλλον θέλουν και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά για να κλείσει τελείως όλη αυτή η δαγκάνα που υπάρχει απέναντι στον ελληνικό λαό και σε όλους τους, λαούς. Και μάλιστα θα έλεγε κανένας, αυτή η αμερικανονατοϊκή αριστερά, γιατί τέτοια είναι, βγαίνει από τα δεξιά στη Νέα Δημοκρατία. Την κατηγορεί δηλαδή ότι δεν πήρε ακόμα καινούρια βάσεις. Είναι θράσος, είναι πρόκληση να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως φιλιρηνική δύναμη. Όταν ήταν στην κυβέρνηση, εγκαινίασε το στρατηγικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ, φτάνοντας στο σημείο να λέει ο Τσίπρας, να χαρακτηρίζει τον Τραμπ διαβολικά καλό. Όχι απλά προετοίμασε τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, αλλά πριν να υπογραφεί έβαλε σε λειτουργία βάση στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στο Στεφαναβίκιο.
εγκατέστησε και το κάλεσε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, υποτίθεται για να λύσει και να αντιμετωπίσει το προσφυγικό πρόβλημα που το δημιουργούν οι υπεραλιστικές επεμβάσεις. Στην πραγματικότητα όμως το ΝΑΤΟ κατέβηκε και είναι ενταγμένο σε όλους τους πολεμικούς σχεδιασμούς για τη Συρία, τη Λιβύη, την Ιεμένη, αλλά και φυσικά την νατοϊκή περικύκλωση της Ρωσίας. Συμμετείχε όλο αυτό το διάστημα σε όλες τις αμερικανατοϊκές ασκήσεις μέχρι την Νορβηγία, πληρώνοντας ο ελληνικός λαός δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια για αυτή τη συμμετοχή. Ένα F-16 και οι 10.000 ευρώ και τώρα πρέπει να είναι περισσότερα την ώρα για να αντιληφθεί και ο ελληνικός λαός τι γίνεται. Έφτασαν σε σημείο να λένε ότι δεν συμμετείχαν σε καμιά αμερικανανατοϊκή αποστολή. Και εμείς ρωτάμε, ποιος έστειλε πλοία του πολεμικού ναυτικού στο Περσικό κόλπο? Νατοϊκή αποστολή δεν ήταν? Ποια κυβέρνηση πανηγύριζε επειδή ανέλαβε την εναέρια επιτήρηση του χώρου των Δυτικών Βαλκανίων? Αλλά και όλα αυτά, αν τα δει κανείς, τα απάντησαν οι ίδιοι οι Αμερικάνοι. Τα απάντησε ο κύριος Μπλίνκεν, που ευχαρίστησε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις που έστειλαν σύνολο 3.500 άτομα στο Αφγανιστάν και όλα αυτά τα χρόνια, και ο πρέσβης, ο ΠΑΕΤ, που ήταν στην Ουκρανία που οργάνωσε το πραξικόπημα με τους φασίστες, αλλά και οι άλλοι υπουργοί των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγνώρισαν στο ΣΥΡΙΖΑ αξιόλογο και σημαντικό εταίρο. Όσο και αν προσπαθούν να μας πούν ότι η εμπλοκή αυτή και όλα αυτά που δίνουν στους υπεραλιστές είναι για την ασφάλεια της χώρας, η ίδια η πραγματικότητα, η ίδια αποδεικνύει και καταρρύπτει αυτό το επιχείρημα. Εδώ τα αεροπλάνα, συναγωνιστές και συναγωνίστες, φτάσαν 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη και οι Αμερικάνοι λένε βρείτε τα. Όταν θα πετάξουν πάνω από την Ακρόπολη, πάλι τα ίδια θα τους πούνε βρείτε τα, για να είναι σταθερή η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Επίσης, μετατρέπουν τη χώρα μας σε στόχο, γιατί επανειλημμένα έχει δηλώσει η Ρωσία ότι όλες οι βάσεις που χρησιμοποιούνται, που υπάρχουν σε άλλες χώρες, αποτελούν στόχο. Και έτσι ο λαός, ο ελληνικός λαός, θα γίνει θύμα ακριβώς αυτά τα οποία εξυφαίνονται μεταξύ των υπεραλιστών και των κυβερνήσεων εδώ. Επίσης, οι υπερπτήσεις και οι παραβιάσεις έχουν σπάσει ρεκόρ. Και βέβαια έχουν σπάσει ρεκόρ και την ίδια ώρα ούτε το ΝΑΤΟ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν θέση καθαρή απέναντι στις παραβιάσεις, αλλά μιλάνε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Για ποια ασφάλεια λοιπόν? Σύνορα δεν αναγνωρίζουν στο Αιγαίο. Το θεωρούν ενιαίο και ενιαίο επιχειρησιακό χώρο για το ΝΑΤΟ. Επίσης, για την Κύπρο προωθούν την οριστική διχοτόμηση. Και τώρα μπήκε και στο τραπέζι η συνδιαχείριση του ενεργειακού πλούτου στο Αιγαίο υπό ευρωατλαντική εποπτεία. Δεν τους νοιάζουν τα σύνορα. Τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο θέλουν. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν και οι υπέρογγοι εξοπλισμοί, οι λεγόμενες αγορές του αιώνα. Είμαστε πρώτοι από τις χώρες του ΝΑΤΟ σε εξοπλισμούς πολεμικούς σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Την ώρα που ο ελληνικός λαός βασανίζεται από τα οξυμένα προβλήματα, που η λαϊκή οικογένεια ξαναμετρά τους πετσοκομμένους μισθούς, τις συντάξεις που δεν τις φτάνουν να βγει ούτε ο μήνας, αποτελούν πρόκληση κυριολεκτικά αυτά τα συγχαρητήρια. Μπράβο που ξοδεύεται 2,5%. Ο ελληνικός λαός ήδη πληρώνει επιπρόσθετα μετά την εμπλοκή μέσω της ακρίβειας σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης και της ενεργειακής φτώχειας και της ανεργίας. Γιατί η Ελλάδα με απόφαση της κυβέρνησης και των άλλων, οι οποίοι όλοι συμφωνούν, εκτός των άλλων συμμετέχει σε όλες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να βοηθήσουμε και να δουλέψουμε ώστε η λαϊκή απάντηση να οργανωθεί ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα πιο αποφασιστικά. Από αυτό το βήμα απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, στους ανέργους, τους αυτοαπασχολούμενους, στις γυναίκες, στην νεολαία πλατιά, στον ελληνικό λαό, σε όσους ανησυχούν
και τους καλούμε να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο του αγώνα. Να δυναμώσουμε σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο και πανεπιστήμιο την πάλη του αντιπεριλιστικού αντιπολεμικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος. Η μεγάλη νίκη της πανσπουδαστικής στις εκλογές στα πανεπιστήμια. Η ανάδειξή της σε πρώτη δύναμη. Όχι μόνο μας γεμίζει με περηφάνεια, αλλά μας βάζει και το καθήκον να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερα, να συσπυρώσουμε τη νεολαία σε αυτό το δρόμο του αγώνα και ενάντια στον πόλεμο και τον υπεριαλισμό, αλλά και για τα καυτά προβλήματα που ζει ο λαός. Απευθυνόμαστε στη νέα γενιά που βρίσκεται σε αδιέξοδα, στη νέα γενιά που δεν σκύβει το κεφάλι και το απέδειξε στα πανεπιστήμια, σε σχολές που ήταν για μας απαγορευτικές σχεδόν, που βασίλευε η ΔΑΠ και άλλες παρατάξεις. Το απέδειξε ότι υπάρχουν δυνάμεις και πολλαπλασιάζονται που δεν προσκυνάνε την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Γι' αυτό λέμε η νέα γενιά έχει ιδανικά. Ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους φαντάρους. Τα είπε ο συναγωνιστής που υπηρετεί τη θητεία του, που με απανατές επιστολές καταγγέλουν και καταδικάζουν την εμπλοκή της Ελλάδας και λένε ότι δεν θα πολεμήσουμε, δεν θα χύσουμε το αίμα μας για τα συμφέροντα των υπεριαλιστών. Τους καλούμε και να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κίνημα όπου οι φαντάροι θα λένε «Είμαστε του λαού παιδιά, έξω από το σύνορα δεν έχουμε καμιά δουλειά». Είναι ανάγκη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το αντιπεριαλιστικό φιλιρινικό κίνημα, να συσπερώσει όσες δυνάμεις και άλλες δυνάμεις που υπάρχουν, που έχουν συγχύσεις, αλλά είναι απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα. Μπροστά σε αυτή την απέτηση εμφανίστηκαν σήμερα και ορισμένοι παράγοντες που κυρίως στηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια υπάρχουν και αρθρογράφοι του ΝΑΤΟ, φιλονατοικοί, δεν θέλω να πω ονόματα, αυτοί που ήταν απόντες και σιωπηλοί όλα τα προηγούμενα χρόνια, που στήριζαν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και προκαλούν προσπαθώντας, όπως πάντα, να ευνουχίσουν το αντιπολεμικό φιλιρινικό κίνημα από τον αντιπεραλιστικό προσανατολισμό. Μιλούν για νέο αντιπολεμικό κίνημα. Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε χωρίς ντροπή? Αυτοί που στήριξαν κυβερνήσεις και παλιότερα του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ, που όλα αυτά τα χρόνια ψήφισε όλες μα όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ. Ούτε αστερίσκο ούτε τίποτα. Και οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ ήταν αυτό που ζούμε σήμερα και κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο. Έφτασαν στο σημείο οι άθλοι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 να ψηφίσουν, να συμφωνήσουν με την απόφαση του ΝΑΤΟ για απόσυρση από τη συμφωνία για τα μη πρώτο πυρηνικό πλήγμα που υπήρχε ανάμεσα στις πυρηνικές χώρες με πρωτοβουλία της Σοβιετικής Ένωσης. Και τώρα μιλάνε δήθεν κατά των πυρηνικών. Αυτοί που στήριξαν, που δόθηκαν νέες βάσεις σε όλη την ανθρωπότητα, όλα τα κινήματα ειρήνης πέρα από διαφορές, είναι αντίθετα και στο ΝΑΤΟ, είναι αντίθετα και στις ξένες βάσεις. Καπηλεύονται τον Γρηγόρη Λαμπράκη και άλλους αγωνιστές. Νομίζουν ότι θα πάρουν συγχώρεση και αγωνιστικό διαβατήριο. Όμως ο Λαμπράκης και όλοι οι αγωνιστές, το φιλιρινικό κίνημα πάντα ήταν από τη δημιουργία του κατά του ΝΑΤΟ και της τότε οξυμηρενής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ αυτοί είναι τσιράκια. Τσιράκια και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούν για νέο φιλιρινικό κίνημα χωρίς να κατονομάζουν τις αιτίες και τους υπεύθυνους. Ποιος θέλει αλήθεια? Θεού κατάρα είναι ο πόλεμος? Αυτοί λένε ειρήνη, τίποτα παραπέρα. Εμείς τι λέμε? Όμως το αντιπεραλιστικό κίνημα ή θα είναι το αντιπολεμικό κίνημα ή θα είναι αντιπεραλιστικό ή δεν θα είναι αντιπολεμικό, αλλά πλυντήριο του υπεριαλισμού. Και αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού. Είναι γνωστός ο ρόλος τους. Παλιά μου τέχνη κόσκινο, λέει ο λαός. Τα ίδια παλιότερα έκαναν. Τη δεκαετία του 90 χαιρέτιζαν την κυριαρχία του καπιταλισμού σε όλο τον κόσμο ως
ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο νέου κόσμου της ειρήνης και της ευημερίας. Και ήρθε ο Κλίντον να δώσει το πρώτο μήνυμα στη Ιουγκοσλαβία. Γι' αυτό έχουν συνταχθεί με το Διεθνές Γραφείο Ειρήνης, που δημιούργησαν ενάντια στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης ιστορικά. Δεν θα τα καταφέρουν. Καλούμε όλους τους προοδευτικούς και καλαπροαίρετους ανθρώπους να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα. Το δις εξαμαρτήν ουκ αντρόσοφοι, να μην παρασυρθούν από τη λογοκοπία και την υποκρισία αυτών των δυνάμεων. Να συσπηρωθούν στην ΕΔΙΕ, πέρα από επιμέρους διαφωνίες τις οποίες θα τελειώσουμε στο δρόμο του αγώνα. 67 χρόνια η ΕΔΙΕ αντιτάχθηκε στο ΝΑΤΟ, στους πολέμους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για μας η πάλι αυτή, η αντιπεραλιστική, η αντιπολεμική, είναι συνδεμένη με τον αγώνα για το μεροκάματο, τη μόρφωση, για ασφάλιση, για να μπορεί ο λαός να ζει με αξιοπρέπεια, γιατί και αυτός είναι πόλεμος. Είναι ο ταξικός πόλεμος που γίνεται καθημερινά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη από τους καπιταλιστές. Όλα αυτά τα χρόνια, με αυτή τη γραμμή κινήθηκε η ΕΔΙΕ, παρά τις κάποιους κλονισμούς που δεν πέρασαν όμως, το 1990, το σύνθημα ήταν πάντα «Ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριαλισμός, δεν υπάρχει άλλος». Και ας σταματήσουν να υποκρίνονται. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Η ΕΔΙΕ μπήκε μπροστά με μεγάλους αγώνες για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, που συσπήρωσαν ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις. Έτσι και σήμερα, έτσι ξεδιπλώνεται η δράση σε όλη την Ελλάδα, μέσα από επιτροπές, στις γειτονιές, σε χώρους δουλειάς. Είναι η σύγχρονη αντιπεραλιστική δράση και αυτή είναι η τιμή για τον Λαμπράκη που δολοφονήθηκε, τον Νικηφορίδη που εκτελέστηκε και χιλιάδες άλλους αγωνιστές. Είμαστε περήφανοι που διαλέγουμε να ταχθούμε με το μέρος των λαών. Των λαών που δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα μεταξύ τους, που γίνονται θύματα των οξύτατων ανταγωνισμών ανάμεσα στις υπεραλιστικές δυνάμεις. Είμαστε με τους λαούς, γιατί όταν οι λαοί πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, είναι παντοδύναμοι. Όταν βγουν στο προσκήνιο της ιστορίας, τότε μπορούν να ανατρέψουν. Έχουν τεράστια δύναμη. Είμαστε με το μέρος των λαών και εκφράζουμε και από αυτό το βήμα την αλληλεγγύη στους λαούς της Παλαιστίνης, της Κούβας, της Ουκρανίας, της Ρωσίας, που ο λαός της πληρώνει με αίμα, σε όλους τους αγωνιζόμενους λαούς του κόσμου. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η άλλη πλευρά που προπαγανδίζουν όλα τα άλλα κόμματα είναι η πλευρά της δολοφονίας των λαών και πρέπει να τον αντιληφθούν όλοι. Συνεχίζουμε λοιπόν, δυναμώνουμε τους αγώνες αποφασιστικά, κλιμακώνουμε την πάλη μας, καλούμε κάθε έναν να συσπηρωθεί γύρω από τα συνδικάτα τα ταξικά, από τους συλλόγους, από τις Επιτροπές Ειρήνης, από τους φορείς του μαζικού κινήματος, να ανατρέψουν ηγεσίες που είναι τσανάκια και τσιράκια των καπιταλιστών και των κυβερνήσεων και να τους εμφυσίσουμε, και πρέπει να το πούμε. Αυτό διδάσκει η ιστορία, ότι ο λαός μπορεί και τελικά θα νικήσει. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί και θα το αποδείξουν αργά ή γρήγορα. Γεια σας, καλή δύναμη. Συνεχίζουμε δυνατά, αποφασιστικά, δεν μασάμε. Υπάρχει πολλής κόσμος πλέον που αρχίζει να ανοίγει τα μάτια του, να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε να ενταχθεί στον αγώνα. Γεια σας.